η κυβέρνηση μάλλον αξιοποίησε το χρόνο που δεν αξιοποίησε για να αποσυμφορήσει και να πάρει μέτρα στις δομές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για να επεξεργαστεί ένα ακόμα πιο κατασταλτικό, ένα ακόμα πιο αντιδραστικό νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό. Πριν λοιπόν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι στο τυπογραφείο, 5 μήνες μετά την ψήφιση της προηγούμενης μεταναστευτικής νομοθεσίας, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, έρχεται η κυβέρνηση, λέει, να βελτιώσει το νομοσχέδιο. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν το αστικό κράτος νομοθετεί, ακόμα και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Εξάλλου, όλα τα τελευταία χρόνια την είδαμε πολλές φορές να γίνεται αυτή τη βελτίωση. Έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ, έραψε η Νέα Δημοκρατία και έρχεται τώρα να πάει ένα βήμα πιο πέρα, καμαρώνοντας ότι κάνει ακόμα πιο αυστηρές τις διαδικασίες. Και δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι διαφορετικά, αφού όλες αυτές οι οδηγίες που ενσωματώνονται σε αυτά τα νομοσχέδια δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συμπυκνώνουν το συνεχή κατήφορο της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα των βασικών δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. Και βέβαια, παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, και αυτό το νομοσχέδιο θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών στα νησιά και συνολικά στη χώρα. Γιατί αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση, αλλά είναι αυτό που πραγματικά καθορίζει το χαρακτήρα και αυτού του νομοσχεδίου, είναι ότι υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς του εγκλωβισμού. Τους κανονισμούς του Δουβλίνου, που όλοι μαζί υπογράψατε, αναθέτοντας στη χώρα το ρόλο του δερμοφύλακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα κονούσατε το δάχτυλο στο ΚΚΕ που προειδοποιούσε για τους κινδύνους που έχει αυτή η απαράδεκτη συμφωνία. Αλλά και την απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τα νησιά σε φυλακές για χιλιάδες ξεριζωμένους, υπογράφοντας ταυτόχρονα την καταδίκη για τα 5 νησιά του Αιγαίου, και εσείς αυτή την απαράδεκτη συμφωνία, στην οποία κάνετε βέβαια αντιπολιτευτικά μεγάλη κριτική, παλεύετε τώρα να την κρατήσετε ζωντανή, φέρνοντας σήμερα να νομιμοποιήσουμε τα κλειστά φρούρια στα νησιά, τα οποία μάλιστα ετοιμάζεται και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αφού δεν έπιασε ο βούρδουλας που ρίξατε με τα ΜΑΤ, αρχίσατε τώρα να μοιράζετε αφιδώς υποσχέσεις αποσυμφόρησης, που τελικά κάνετε δειγματοληπτικά πριν από κάθε επίσκεψη του κύριου Υπουργού στον τόπο του εγκλήματος. Υποσχέσεις που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσετε. Είπε χτες στην παρέμβασή του ο κύριος αναπληρωτής υπουργός λίγο πολύ ότι είμαστε άτυχοι που βρισκόμαστε τόσο κοντά σε αυτή την περιοχή του κόσμου που γεννά τις δύσκολες συνθήκες. Λες και το έχει η μοίρα των ανθρώπων να γεννά φτώχεια και προσφυγιά, και δεν φταίνει οι επεμβάσεις και τα παζάρια των συμμάχων σας, δεν κουβαλάτε κι εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το δικό σας μερίδιο ευθύνης, όταν βάζετε πλάτη με κάθε τρόπο για να διεκδικήσετε κομμάτι στη μοιρασιά, φέρνοντας συνεχώς τον κίνδυνο έξω από την πόρτα και του δικού μας λαού. Αλήθεια, όταν σήμερα διεκδικείτε την εφαρμογή της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, δεν ξέρετε ότι αυτή είναι αποτέλεσμα ενός τέτοιου παζαριού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άρχουσα τάξη της Τουρκίας, που έπαιξε βέβαια και η δική μας αστική τάξη το ρόλο της. Δεν ξέρετε ότι αυτή η συμφωνία της έδωσε τη δυνατότητα να παίζει με τις ζωές χιλιάδων ξεριζωμένων για να προωθεί τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. Όταν σήμερα δείχνετε ως λύση στο πρόβλημα τις όλο και πιο μαζικές επιστροφές, δεν ξέρετε ότι παζαρεύοντας σήμερα τις τύχες αυτών των ανθρώπων με την Τουρκία, όχι μόνο δεν πρόκειται να τερματίσει τα παιχνίδια σας, αλλά ανοίγονται νέοι μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Αντί λοιπόν για τα κούφια λόγια συμπάθειας, διεκδικήστε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να δείξουν την αλληλεγγύη τους, καταργώντας τον κανονισμό του Δουβλίνου, δίνοντας δυνατότητα για οργάνωση των διαδικασιών του ασύλου μέσα στο έδαφος της Τουρκίας, εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι πρόσφυγες και εκεί όπου, από όπου θα πρέπει να φεύγουν κατευθείαν για τις χώρες προορισμού τους. Λύση που θα έβαζε τέλος και στην πολλαπλή εκμετάλλευση από τα εγκληματικά κυκλώματα και στον απάνθρωπο εγκλωβισμό. Όση αποφασιστικότητα λοιπόν και αν προσπαθήσετε να δείξετε για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, όσο αυτή δεν στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε κάθε φορά θα αυξάνεται το μαστίγιο προς τους κατατρεγμένους και ταυτόχρονα θα καταδικάζεται τη χώρα μας να είναι ο μόνιμος τόπος εγκλωβισμού όλων αυτών των ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία
έφτασε σε τέτοιο βαθμό την περιστολή των δικαιωμάτων που δίνει την ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να εμφανίζεται δικαιωμένος, να υπεραμείνεται ξαφνικά των δικαιωμάτων. Αλλά μας προξενεί πραγματικά ερωτηματικό. Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις τρεις οδηγίες τις οποίες βασίζονται σήμερα αυτές οι περιστολές των δικαιωμάτων? Ποιος έβαλε τη σφραγίδα του διπλού εγκλωβισμού? Γι' αυτό το νομοσχέδιο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κινείται σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση, βάζοντας όλο και περισσότερα εμπόδια, αλλά και πιο ασφικτικές προθεσμίες, ώστε να γίνεται συνεχώς δυσκολότερη η απόδοση του δικαιώματος διεθνούς προστασία, ακόμα και σε όσους το δικαιούνται. Μάλιστα, επαναλαμβάνεται ότι ο στόχος σας είναι να κάνετε ακόμα πιο αβίωτο το βίο των ανθρώπων αυτών, για να πάψει να είναι η χώρα ελκυστικός προορισμός. Γνωρίζοντας πολύ καλά τους λόγους που αναγκάζουν αυτόν τον κόσμο να ξεριζωθεί, τι λέτε δηλαδή, ότι το έσχος της Μόριας, της Βιάλ, θα δείχνει παράδεισος μπροστά στα κλειστά κέντρα που θέλετε να κάνετε? Χιλιάδες εγκλωβισμένοι νεοεισερχόμενοι ευάλωτοι παιδιά προς απέλαση με αόριστο χρόνο κράτησης θα βρίσκονται, για πόσο καιρό θα βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες για να γίνει αβίωτος ο βίος τους και μη ελκυστικός προορισμός η χώρας μας? Μιλάτε για επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά πώς την κάνετε αυτή? Το παράδειγμα των συμβασιούχων που διεκδικούν την επαναπρόσληψή τους μετά από 5-6 χρόνια συνεχούς εμπειρίας είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης που με άλλους πρωταγωνιστές βέβαια επαναλαμβάνεται συνεχώς και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και που τώρα δείχνει τις ευαισθησίες του και με τη Νέα Δημοκρατία. Μονιμοποιήστε τους συμβασιούχους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Προσλάβετε το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, αν θέλετε πράγματι να ενισχύσετε τις διαδικασίες ασύλου, αντί να στείνετε ένα ολόκληρο Υπουργείο με μετακλητούς. Αντίθετα, με το νομοσχέδιο επιχειρείτε ουσιαστικά ένα είδος ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας ασύλου, με ιδιώτες νομικούς να ετοιμάζουν τις αποφάσεις ή με τη δημιουργία της ομάδας εργασίας που θα δουλεύει χωρίς ωράρια, με στοχοθεσία, στρώνετε το δρόμο για μια βιομηχανία απορριπτικών αποφάσεων. Αντίστοιχα, και στη διαδικασία των προσφυγών διαμορφώνεται τέτοια εμπόδια. Αναφερθήκαμε σε αυτά αναλυτικά και στις επιτροπές, αναφέρθηκαν και οι φορείς με ένταση στα ζητήματα αυτά. Κάνετε δηλαδή όλο και πιο εύκολο να απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου για διαδικαστικούς λόγους και όχι γιατί πράγματι έχουν κριθεί στην ουσία τους. Όπως και με τα ζητήματα της διερμηνίας, ιδίως και κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων που επισημάνθηκε από όλους τις φορείς και στις επιτροπές, αν και σε αυτό το στάδιο δεν τους δοθεί δικαίωμα να εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους ζητάνε τη διεθνή προστασία σε γλώσσα που πραγματικά κατανοούν, τότε τι άλλο τους απομένει? Ήδη για τις απαράδεκτες fast-track διαδικασίες, τις οποίες ξεπετάτε αυτούς που θεωρείτε ότι δεν έχουν το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ ή με διάφορους άλλους τρόπους αυτούς που αόριστα ορίσατε ως μη συμμορφούμενους με το καθήκον συνεργασίας, που δίνει εύκολα και τη δυνατότητα στις αρχές να χρησιμοποιούν αυτόν τον αόριστο όρο κατά το δοκούν, περιορίζεται ακόμα περισσότερο τις προθεσμίες, κάνοντας εκ των πραγμάτων παντελώς προσχηματική την εξέταση των αιτήσεων. Μάλιστα, προχωράτε ένα βήμα παραπέρα, καταργώντας και τη δυνατότητα που είχε κάποιος να αντικρούσει αυτό το εφεύρημα της ασφαλούς τρίτης χώρας, επικαλούμενους προσωπικούς λόγους, πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους, για τους οποίους για εκείνον αυτή η χώρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Κάτι που είναι αντίθετο με την ίδια την ουσία της υποχρέωσης για εξατομικευμένη εξέταση του ασύλου. Δεν του δίνετε καν το δικαίωμα να αμυνθεί και τον στέλνετε κατευθείαν στο θάνατο εκεί από που έφυγε να γλιτώσει. Είναι εξοργιστικό ότι ακόμα και στις περιορισμένες προστατευτικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, εσείς τις καταργείτε στο όνομα της αυστηροποίησης που δήθεν θα δώσει σήμα αποτροπής, κρύβοντας τους λόγους που οθούν μαζικά χιλιάδες ανθρώπους σε ξεριζωμό. Καταργείτε και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 20, τη δυνατότητα που υπήρχε να δοθεί άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους που μπορούσε να αφορά ευάλωτες ομάδες, ανήλικα ή για την προστασία της οικογενειακής ζωής σε όσους έχει απορριφθεί τελεσίδικα η αίτηση διεθνούς προστασίας. Ειδικά για πολλές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους λόγω της αναστολής της απέλασης, με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται το μόνο τρόπο που έχουν να διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
Τι πετυχαίνεται δηλαδή? Δημιουργείται μια στρατιά ανθρώπων χωρίς χαρτιά και δικαιώματα, έρμεα σε κάθε λογική εκμετάλλευση. Και αυτό μπορεί βέβαια να αφορά και ανήλικα παιδιά, έξω από κάθε δομή προστασίας. Αυτός είναι ο ανθρωπισμός του πολιτισμένου κόσμου. Και ταυτόχρονα γενικεύεται η κράτηση για όλους όσους βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, ή η οποία μάλιστα μπορεί να ξεπερνάει και το ανώτατο όριο των 18 μηνών που προβλέπεται για υπόδικους εγκληματίες. Μάλιστα, από αυτή τη διαδικασία δεν εξαιρούνται ούτε τα ανήλικα παιδιά, ασυνόδευτα ή και με τις οικογένειές τους, κλειστές δομές για τους αιτούντες άσυλο και για όσους απορρίπτεται το αίτημά τους ακόμα πιο κλειστές. Την ίδια τη στιγμή όμως που ορθώνεται τείχη και κέντρα κράτησης για τους ξεριζωμένους, για μια άλλη κατηγορία πολιτών τρίτων χωρών δείχνεται πιο πρόθυμα τον ανθρωπισμό σας. Με σειρά ρυθμίσεις δίνεται διευκολύνσεις στους ξένους μεγαλοεπενδυτές για άδειες διαμονής, για χρυσές βίζες, σε αυτούς και στην οικογένειά τους. Ενισχύεται το κεφάλαιο των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο τομέα της υγείας. Τους παρέχεται τη δυνατότητα να αξιοποιούν φτηνό και ευέλικτο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα από τους ασκούμενους άμεσους εθελοντές των διαφόρων χωρών. Και βέβαια διευκολύνεται με γρήγορες και ευέλικτες θεωρήσεις εισόδου τους Αμερικάνους υποτρόφους του Ιδρύματος Fulbright, γνωστό για την προσπάθεια ξεπλήματος των υπεριαλιστών. Προφανώς εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της εμπλοκής της χώρας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και του σχεδίου άμβλησης του αντιιμπεριαλισμού που τόσο, με τόση τέχνη φιλοτεχνείτε και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση. Θα κάνω μια αναφορά, γιατί είναι πράγματι εμπεγμός το πυροτέχνημα της κυβέρνησης για το Μητρό Ελέγχου των ΜΚΟ. Το κρίσιμο δεν είναι το Μητρό Ελέγχου, καθώς ούτε η σημερινή καταγραφή της Νέας Δημοκρατίας, όπως ούτε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ περισσότερο που οι περισσότερες από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι γνωστές και καταγεγραμμένες και στα Μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αυτός ο λόγος που δημιουργεί το κύριο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η επιλογή που σταθερά κάνετε να παραδίδετε τέτοιους ευαίσθητους τομείς στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που θα έπρεπε να βρίσκονται στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Παραμένει ακόμα ανεξήγητο το τι δαπάνες θέλετε να καλύπτει το Υπουργείο εντός και εκτός της χώρας για να δικαιολογούν την πρόβλεψη για τα νέα απόερτα κονδύλια με υποχρέωση μάλιστα καταστροφής εντός του εξαμήνου όλων των αποδεικτικών εγγράφων. Κάνετε μια προσπάθεια δικαιολόγησης. Νομίζω ότι αυτή δεν αρκεί και πολύ περισσότερο βέβαια το να δημιουργείτε την υποτιθέμενη ασφάλεια ότι αυτό θα εξετάζεται, θα ενημερώνονται τα κόμματα για αυτού του είδους τις δαπάνες. Αλήθεια, δεν φτάνουν τα απόρριτα ταμεία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Δημόσιας Τάξης, για να αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους που παρουσιάζετε και σπέβετε να ανοίξετε νέα απόρριτα κονδύλια? Αυτού του είδους η προετοιμασία του Υπουργείου είναι αποκαλυπτική για τη γενικότερη λογική της αντιμετώπισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, κυρίως ως ζήτημα ασφάλειας. Συνδέεται με την κλιμάκωση της καταστολής, με τις παράνομες επαναπροωθήσεις στο όνομα της αποτροπής. Τέτοιου είδους έμπνευση ήταν και τα φράγματα για το Αιγαίο. Με την πρόσκληση των ομάδων επέμβασης του ΝΑΤΟ και της Frontex, τα συνεχόμενα στρατιωτικά μέτρα φακελώματος. Μα μια πολιτική που ξεκίνησε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ όσο αυξάνονταν τα κύματα των ξεριζωμένων και τώρα την απογειώνει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, σε αυτά τα ζητήματα δεν διαγωνίζεστε ποιος έκανε περισσότερο τη χώρα ξέφραγο αμπέλι. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυο μαζί ανοίξατε διάπλατα τις πόρτες για το ΝΑΤΟ και τις βάσεις τους, το έκαναν βέβαια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις από εσάς, για τους Ευρωπαίους εταίρους σας, για τους κάθε λογής επενδυτές, για όλους αυτούς δηλαδή που κυρίως ευθύνονται για τη δημιουργία των αιτιών που γεννούν τους ξεριζωμένους και βέβαια για όλους αυτούς που ευθύνονται για τον εγκλωβισμό των ανθρώπων αυτών στη χώρα. Ενάντια σε αυτές τις επικίνδυνες επιλογές είναι που πρέπει να στρέψει την πάλη του ελληνικός λαός. Από αυτές κινδυνεύει και όχι από ταλαιπωρημένα και ξεριζωμένα γυναικόπαιδα. Αυτές οι επιλογές είναι που μαυρίζουν το ίδιο και τις δικές μας τις ζωές όπως και τις δικές τους.
Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να ζητήσει την κατάργηση και όχι την εφαρμογή της απαράδεκτης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που μετέτρεψε τα νησιά μας σε κολαστήρια. Να μην σκεφτεί να εμπεδώσει αυτή την κατάσταση με τα νέα κέντρα φυλακές που ετοιμάζει και για τα νησιά και για την υπόλοιπη χώρα. Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες σε αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας της υπηρετικής Ελλάδας, που θα λειτουργούν με κρατική αποκλειστικά ευθύνη, όπου να εξετάζονται τα αιτήματά τους και από εκεί να μεταβαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, ενάντια στον κανονισμό του Δουβλίνου, με προτεραιότητα στις αιτήσεις της οικογενειακής επανένωσης. Με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ να διεκδικήσετε να οργανωθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία, με απευθείας μετακίνηση στις χώρες προορισμού τους. Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στις υπεραλληστικές επεμβάσεις που σπείρει τον πόλεμο και την προσφυγιά και ανοίγει νέες αιστείες κινδύνου και για το δικό μας το λαό.